Και πάμε για το κυρίως φαγητό μας. Θα φτιάξουμε ένα κοτόπουλο ταντούρι. Θα φτιάξουμε με μπούτι κοτόπουλο ταντούρι. Πάρα πολύ εύκολη συνταγή. Απλά θα ανακατέψουμε όλα τα υλικά, θα βάλουμε στο φούρνο και θα σερβίρουμε με ριζάκι μπασμάτι. Να το κάνουμε αρωματικό. Θα το κάνουμε αρωματικό. Οπότε πάμε να δούμε τα υλικά μας. Για το κοτόπουλο ταντούρι με ρύζι θα χρειαστούμε 200 γραμμάρια γιαούρτι στραγγιστό, ένα κουταλάκι του γλυκού κίμινο, μία κουταλιά της σούπας κάρι, μία κουταλιά της σούπας γκαράμ μασάλα, ένα τέταρτο από ένα κουταλάκι του γλυκού μπούκοβο, ξύσμα από ένα λεμόνι, 30 γραμμάρια τζίντζερ, 2 σκελίδες σκόρδο, 2 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο, 1 κιλό κοπανάκια, αλάτι και πιπέρι. Για το σερβίρισμα, 50 γραμμάρια βούτυρο, 1 κουταλάκι του γλυκού κάρι, 1 κουταλάκι του γλυκού κίμινο, 300 γραμμάρια ρύζι μπασμάτι βρασμένο, δυόσμο, κόλιανδρο, φέτες από ένα λεμόνι, αλάτι και πιπέρι. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα θέλω τα υλικά μου από το ψυγείο, γιαούρτι και κοτόπουλο. Λοιπόν, μ' αρέσει πάρα πολύ σήμερα, γιατί ως τώρα έχουμε πάει έτσι πάρα πολύ ελληνικά, να το πω έτσι. Έχουμε βάλει γιαούρτι παντού, θα συνεχίσω να βάζω γιαούρτι. Το κοτόπουλο ταντούρι φτιάχνεται με γιαούρτι και το γιαούρτι το ελληνικό είναι το καλύτερο γιαούρτι που υπάρχει σε όλο τον κόσμο, ένα χειροκρότημα. Γεια σου Ελλάδα! Λοιπόν, πάμε να ρίξουμε το γιαουρτάκι μας. Θέλω 200 γραμμάρια στραγγιστό γιαούρτι. 200 γραμμάρια είναι... Άντε λίγο ακόμα. Εδώ. Λοιπόν, έχω εδώ πέρα 3 μυρωδικά. Το ένα είναι κίμινο. Το βάλαμε και πριν. Σωστά. Ναι. Τέλεια. Το άλλο είναι κάρι. Το ξέρουμε το κάρι. Ναι. Μπράβο. Θέλουμε μία κουταλιά της σούπας κάρι. Και το τρίτο μείγμα μπαχαρικών, που ίσως να μην το γνωρίζετε, είναι το γκαράμ μασάλα. Το ξέρεις. Ξέρω κάτι με ειδικό είναι. Τρώνε, φτιάχνουν κοτόπουλο. Λοιπόν, θα σου το εξηγήσω πολύ απλά. Το γκαράμ μασάλα σε εισαγωγικά είναι κάρι χωρίς κουρκουμά. Οπότε, άμα δεν έχουμε γκαράμ μασάλα, τι κάνουμε. Παίρνουμε κάρι. Βάζουμε 2 κουταλιές στη σούπα σκάρι. Απλά θα γίνει λίγο πιο κίτρινο το κοτόπουλο ταντούρι. Που δεν μας πειράζει, μας αρέσει. Οκ. Okay. Λοιπόν, οπότε ή 2 κουταλιές στη σούπα σκάρι ή 1 κουταλιά της σούπα σκάρι και 1 γκαράμ μασάλα. Άμα θέλετε να βάλετε spicy κάρι, μπορείτε να το κάνετε spicy στο φαγητό σας. Το ταντούρι έχει τη φιλοσοφία ότι είναι λίγο spicy. Οπότε, γι' αυτό το λόγο θα προσθέσω λίγο μπούκοβο εγώ, γιατί το κάρι που έχω δεν είναι spicy. Εδώ. Γιατί θέλω να γίνει λίγο καυτερούτσικο. Λίγο, όχι πολύ. Δεν θέλω να το παρακάνω. Γενικά δεν μου αρέσει να το παρακάνω στο καυτερό ποτέ. Λοιπόν, τζίντζερ, σκόρδο και λεμόνι. Τώρα ήρθε η ώρα για την ξύστρα μας. Εδώ είμαστε. Λοιπόν, ξεκινάμε πρώτα με λεμόνι. Ξύσμα από ένα λεμόνι για να μας δώσει αυτή τη σπιρτάδα που θέλουμε από το λεμόνι. Θέλω τζίντζερ. Τώρα το τζίντζερ που θα ρίξετε έχει να κάνει με τα γούστα. Σε μερικούς το τζίντζερ δεν αρέσει καθόλου, το ξέρεις. Υπάρχει κόσμος που δεν του αρέσει το τζίντζερ. Εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω. Δηλαδή, και να μην σου αρέσουν τα spicy, το τζίντζερ σου αρέσει γιατί δεν είναι spicy. Είναι κάτι μοναδικό, έχει χαρακτήρα, έχει φινέτσα. Έχει κάτι διαφορετικό. Και βέβαια είναι πολύ χωνευτικό, είναι πάρα πολύ καλό για το στομάχι. Λοιπόν, βάλαμε τζίντζερ και πάλι με τον τρίφτη σκόρδο. 2 σελίδες σκόρδο. 1 2 Εδώ είμαστε. Αλάτι, πιπέρι, ελάχιστο ελαιόλαδο. Δεν θα βάλετε πολύ ελαιόλαδο, γιατί να θυμάστε πάντα ότι και πολύ ελαιόλαδο να βάλετε σε μία μαρινάδα που έχει σαν βάση το γιαούρτι, τι γίνεται. Το γιαούρτι έχει την τάση, καθώς ψήνεται μέσα στο φούρνο, να βγάζει έξω όλα τα λιπαρά που του βάζετε. Οπότε και να βάλετε 500 γραμμάρια λάδι εδώ μέσα, στο τέλος δεν θα μείνει τίποτα, θα το πετάξει έξω το γιαούρτι. Οπότε θέλουμε λίγο ελαιόλαδο, ίσα-ίσα για να αρωματίσει το γιαούρτι και βέβαια το παραπανίσιο θα φύγει, σας το είπα. Λοιπόν, αλάτι και πιπέρι, θα βάλω λίγο ακόμα αλάτι, γιατί δεν έχω βάλει καθόλου αλάτι στη συνταγή και ουσιαστικά ό,τι αλάτι χρειαζόμαστε θα το πάρουμε 100% από τη μαρινάδα μας. Λοιπόν, ανακατεύω. Φανταστικό. Αυτό είναι. Δηλαδή, είναι φανταστικό όταν κάνεις τέτοιες συνταγές και δεν χρειάζεται να κάνεις τίποτα παραπάνω από μία μαρινάδα. Δηλαδή, όλη μας η συνταγή είναι η μαρινάδα, τίποτα άλλο. Γι' αυτό το λόγο δίνουμε σημασία και καταλαβαίνουμε το τι βάζουμε μέσα στη μαρινάδα, γιατί θέλουμε η μαρινάδα να δουλέψει πάνω στο κρέας. Το κρέας μας δεν θα το κάνουμε τίποτα. Θα το βάλουμε μαρινάδα και θα το ψήσουμε στο φούρνο. Οπότε, ό,τι χρειάζεται το κρέας μας, πρέπει 100% να το πάρει από εδώ μέσα. Λοιπόν, θα φορέσω γαντάκια.
Εννοείται πως μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε κομμάτι από κοτόπουλο θέλετε. Μπορείτε να βάλετε και γαλοπούλα, μπορείτε ακόμα να χρησιμοποιήσετε και χοιρινό. Απλά εγώ σήμερα για το εντυπωσιακό της υπόθεσης, γιατί τα παιδάκια τρελαίνονται και όχι μόνο και μεγάλοι να παίρνουν το μπουτάκι να τρώνε μαζί με το κόκαλο. Είναι περισσότερο εμπειρία παρά φαγητό. Θα πάρω μπουτάκι κοτόπουλο εδώ. Και επειδή τα μπούτια δυσκολεύονται να ψηθούν στο φούρνο, φίλε Διονύση, το πιο δύσκολο κομμάτι για να ψήσουμε στο κοτόπουλο είναι αυτό. Εδώ. Τι πρέπει να κάνουμε? Πρέπει να το βοηθήσουμε. Βοηθήστε. Χαράξτε. Όσο περισσότερο χαράξουμε, τόσο πιο καλά θα ψηθεί μέχρι μέσα το μπούτι και δεν θα χρειαστεί να παραψήσουμε στο φούρνο. Γιατί, άμα δεν χαράξουμε, μπορεί το κοτόπουλο να χρειαστεί και μία ώρα μέσα στο φούρνο για να ψηθεί. Ενώ, άμα χαράξουμε, σε 30-40 λεπτάκια το φαγητό μας ήταν έτοιμο. Παίρνουμε και χαράσουμε μόνο τα χοντρά κομμάτια. Εκεί πέρα που βλέπουμε ότι είναι πάρα πολύ χοντρό. Διονύση, έλα ρε φίλε λίγο. Να σου πω την αλήθεια, έτσι όπως το βλέπω τώρα που το έχω χαράξει, θέλω να ρίξω λίγο αλατάκι μέσα. Έλα λίγο. Για να μην βγάλω τα γάντια γιατί ξαναβάλω. Έλα. Εδώ, ρίξε λίγο αλατάκι. Το αλάτι είναι το μικρό. Μπράβο. Βάλε, 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 βάλε. Ευχαριστώ, έφυγες. Έφυγες. Τέλεια. Λοιπόν, έτσι όπως είναι, ρίχνουμε το κοτόπουλο μέσα στη μαρινάδα. Αυτό πάει πίσω. Διονύση, συγγνώμη ρε φίλε, πάλι ξέχασα να σου πω. Θα έρθει λίγο. Τιμή μου, τιμή μου! Σουπιά. Έλα σουπιά. Λοιπόν, πρώτο σιρτάρι. Πρώτο σιρτάρι, φέρε. Μπράβο, εδώ, έφυγες. Τέλεια. Και αυτό μόνο, δεν ήθελα να ανοίξω το σιρτάρι με τα γάντια. Κατάλαβες. Λοιπόν, κοίτα τώρα τι κάνω εδώ. Βάζω μέσα στη μαρινάδα το κοτόπουλο και άμα θα είχαμε την πολυτέλεια να αφήσουμε το κοτόπουλο και μία μέρα μέσα στη μαρινάδα. Ακόμα καλύτερα, θα δούλευε η μαρινάδα στο κρέας. Άμα δεν έχετε την πολυτέλεια, δεν πειράζει, πάλι θα βγει καταπληκτικό. Εδώ και εδώ. Έχω βάλει πάνω σε σχάρα, αλλά μπορείτε να βάλετε κατευθείαν πάνω στο ταψάκι. Σε περίπτωση που βάλετε όμως πάνω στο ταψάκι, να φροντίσετε να ψήσετε σε υψηλή θερμοκρασία. Γιατί άμα δεν βάλουμε σε υψηλή θερμοκρασία, θα βγάλει πάρα πολλά νερά το κοτόπουλο. Γιατί θα βγάλει νερά και το γιαούρτι, θα τραβήξει και όλα τα υπόλοιπα. Και ίσως να χαλάσει λίγο το τραγανό στοιχείο που θέλουμε να δημιουργήσουμε πάνω στο κοτόπουλο. Λοιπόν, τώρα βγάζω γάντια. Εδώ. Και αυτό που θέλω να κάνω, αν και είναι ελάχιστη η μαρινάδα που έχει μείνει, με μία μαρίζ φροντίζουμε να πάρουμε όλη τη μαρινάδα, να τρίξουμε πάνω, γιατί όλο αυτό είναι γεύση. Δεν θέλουμε σε καμία περίπτωση να αφήσουμε αυτή τη γεύση να πάει χαμένη. Εδώ. Και εδώ. Και τώρα ήρθε η ώρα ψησίματος. Θέλω ο φούρνος σας να είναι στους 180 με 190 βαθμούς και θα ψήσουμε περίπου για μισή ώρα με 40 λεπτάκια. Αναλόγως πόσο μεγάλα είναι τα κομμάτια σας. Άμα είχαμε στήθος, πόσο θα βάζαμε? 20 με 30. Εντάξει, μόλις είναι έτοιμα θα βγάλουμε, θα ετοιμάσουμε ένα ριζάκι με κείμενο και δικό σας. Θα σερβίρουμε. Το κοτόπουλο μας είναι σχεδόν έτοιμο και πάμε να ετοιμάσουμε το ριζάκι. Πολύ γρήγορα θέλω μια τηγανάρα πάνω στη φωτιά. Πήρα το πιο μεγάλο τηγάνι που υπάρχει στον κόσμο, εδώ και εδώ. Βάζω πάνω στη φωτιά. Τέλεια. Και θέλω λίγο βουτυράκι από το ψυγείο. Εδώ είμαστε. Θα βάλω βούτυρο, μπορείτε να βάλετε και ελαιόλαδο, η αλήθεια είναι. Απλά θέλω να μυρίσει βούτυρο η συνταγή μου. Μπορούμε να βάλουμε και βούτυρο και λάδι. Μπορείς. Άμα θες μπορείς να βάλεις και βούτυρο καρύδας. Δηλαδή το βούτυρο καρύδας δεν είναι μόνο για τα γλυκά. Ποιος το είπε αυτό, αγόρι μου? Λοιπόν, βούτυρο, κάρι, κύμινο. Κοίταξε εδώ τι έχει γίνει. Έχει βγάλει ένα άρωμα τώρα αυτό. Δεν υπάρχει. Και όπως είναι, ρίχνω μέσα το ριζάκι μου. Έτσι απλά. Έτσι απλά. Γιατί ρε φίλε, δεν χρειάζεται να σκεφτείς δύσκολες συνταγές για να φτιάξεις κάτι νόστιμο. Το νόστιμο γίνεται με απλές κινήσεις. Αλάτι. Πιπέρι. Και κοίτα τώρα εδώ, με ένα ανακάτεμα τι θα γίνει. Λοιπόν, έτσι όπως είναι, θα ρίξω το ρύζι και βγάζουμε και το κρέας μας από το φούρνο. Λοιπόν, τώρα τι θέλετε να σας πω, να σας περιγράψω. Είναι συγκλονιστικό. Έχει κάνει την κρούστα που πρέπει να κάνει. Πρώτα απ' όλα, κοιτάξτε εδώ το μπουτάκι. Τέλειο. Λιώνει. Ένα. Μαγικό, μυρίζει ωραία. Δύο. Κοίτα εδώ ρε φίλε, τρία. Άμα ξέρεις.
Κοίταξε, αλήθεια είναι πως εμπνέουμε από τη συνεργασία μας, Μπελές. Άμα δεν... Τι είναι από πέρα. Όχι, εννοούσα τους πάντες. Και εσένα, Διονύση. Λοιπόν, και έτσι όπως είναι... Θα βάλω και το δυος μου. Εδώ. Και εδώ. Και εδώ. Και εδώ. Και επίσης, εννοείται πως αυτή τη συνταγή πρέπει να βάλουμε και λίγο κόριανδρο. Κόριανδρος είναι αμυγός, ένα υλικό που πάει με το κάρι. Άμα θέλετε βάζετε, άμα θέλετε δεν βάζετε, τα αφήνω πάνω σας. Εγώ τρελαίνομαι για κόριανδρο, μου αρέσει πάρα πολύ. Και επίσης, λίγο λεμονάκι για να κάνουμε και πιο εντυπωσιακό το πιάτο μας. Και βέβαια να δώσουμε την επιλογή σε κάποιον που θέλει να φάει λίγο ξινούτσικο, να το πω έτσι, με οξύτητες στο κοτοπουλάκι, να βάλει και λίγο λεμόνι. Να βάλω όλο ένα εδώ και βάλα. Πώς το βλέπετε? Τι έφτιαξες πάλι, ρε Άκη? Φαντάσου να ήμουν σε μία άλλη εποχή, να ήμουν 50 χρόνια πίσω. 50. Θα είχα γράψει ιστορία. Έχεις πάει την εποχή 50 χρόνια μπροστά αυτή τη στιγμή όμως. Για το κοτόπουλο ταντούρι με ρύζι, σε μπολ βάζουμε το γιαούρτι, το κίμινο, το κάρι, το γκαράμ μασάλα, το μπούκοβο, το ξύσμα λεμονιού, το τζίντζερ τριμμένο, τα σκόρδα τριμμένα, αλάτι, πιπέρι, ελαιόλαδο και ανακατεύουμε. Χαράζουμε με μαχαίρι τα μπούτια σε 2-3 σημεία, προσθέτουμε αλάτι, τα βάζουμε στη μαρινάδα και ανακατεύουμε. Μεταφέρουμε σε ταψί με σχάρα και ψήνουμε για 30-40 λεπτά. Για το σερβίρισμα, σε τηγάνι σε δυνατή φωτιά, βάζουμε το βούτυρο, το κάρι, το κίμινο, το ρύζι, αλάτι, πιπέρι και ανακατεύουμε. Σερβίρουμε με δυόσμο, κόλιανδρο και φέτες λεμονιού. Και ήρθε η ώρα της δοκιμής. Παιδιά, ποιο μπουτάκι να πάρω? Όποιο και να πάρεις, το πιο ζουμερό. Όλα ζουμερά είναι. Για όλα είναι τέλεια. Λοιπόν, θα πάρω από το κέντρο. Ξεκινάω. Τόσο μπροστά.